που δεν είναι στις δυνάμεις της δικιάς μας να το κάνει. So of course it's not something that is impossible to achieve, because otherwise God would not ask it from us. God would not ask something from us that is above our abilities. Thank you. Γιατί δεν αγωνιζόμαστε μόνοι μας στον αγώνα αυτόν για την Αγία, αλλά με τη χάρη του Θεού. So, because we do not struggle alone in this great struggle, but with the grace of God. Με τη χάρη λοιπόν του Θεού μπορεί να φτάσουμε στο αυτό το ύψος της αγιότητας. With the grace of God we can reach the heights of holiness. Και αν πέσουμε στον αγώνα αυτό, κάνοντας τον αγώνα για να καθαρίσουμε την ψυχή μας από τα πάθη, τις αμαρτίες, σκοντάψουμε πνευματικά και πέσουμε να σηκωθούμε πάνω. And if we trip, we fall down and trip, or if we trip and fall down on this, during this struggle to reach holiness, if we fall down because of a fall to the sins or to the passions, all we need to do is get up again. Ποτέ δεν πρέπει να χάσουμε την ελπίδα μας. We must never lose our hope. Ό,τι και να συμβαίνει στη ζωή μας, no matter what happens in our life, έχει ο Θεός. God will provide. Δεν θα μας αφήσει εκεί πέρα να χαθούμε. God will not allow us to be lost. Και με τον αγώνα που πρέπει να κάνουμε ο καθένας μας, βέβαια, δεν είναι μόνο αρκετό με τη χάρη του Θεού, αλλά πρέπει και η θέλησή μας ενισχυμένη προς το καλό. Τι θέλει ο Θεός. This struggle hinges not just on the grace of God, but on our own will. What does God want? We must want this ourselves. Δηλαδή να προσπαθούμε στη ζωή μας να κάνουμε αυτό που θέλει ο Θεός, το θέλει ο Θεός. We must try to do in our life that which God wishes, the will of God. Το θέλει ο Θεός κάτι να το κάνει. Δεν το θέλει ο Θεός ποτέ να μην το κάνει. Does God want this? Okay, I'll do it. Does God not want this? I will never do it. Έτσι λοιπόν, όταν αγωνιστούμε με αυτόν τον τρόπο και η θέλησή μας είναι στραμμένη πάντοτε προς το καλό. When we struggle according to this system and our own will is always pointed towards what is good. Και δεν ζήτησε και με τη χάρη του Θεού, βέβαια. And with the grace of God, of course. Και με τη δική μας προσπάθεια μπορούμε να απαλλάξουμε, να απαλλαγούμε από αυτό το μεγάλο κακό που λέγεται αμαρτία. With our own struggle we can become freed from slavery to that to that great thing which is called sin. Διότι αν δεν ελευθερωθούμε από την αμαρτία, είμαστε σκλαβωμένοι σε αυτή και δεν μπορέσουμε ποτέ να φτάσουμε στην αγιότητα. Because if we do not become freed from sin, we will be enslaved to it, and in such a case, we will never reach holiness. Και αρχίζει ο αγώνας, λοιπόν, και δεν ζητάει ο Θεός μεγάλα πράγματα. So the struggle begins, and God does not require great feats from us. Ζητάει να αγαπήσουμε πρώτα απ' όλα, και πάνω απ' όλα, να συγχωρέσουμε εκείνες που μας ελείπησαν. And above all, God asks from us that we forgive those who have offended us. Και είναι μέσα στη φύση μας αυτό να αγαπήσουμε. Δεν είμαστε πλασμένοι. This is within our own nature to love. We are not created πλασμένοι για να μισήσουμε, to hate, αλλά για να αγαπήσουμε. But to love. Και έχουμε δηλαδή βοηθό μας στον αγώνα αυτό κατά της αμαρτίας. And we have as our assistant, as our help in this struggle against sin. Και τη φύση μας. Our own nature. Δεν είμαστε πλασμένοι λοιπόν για να μισήσουμε αλλά για να αγαπήσουμε. Because our nature is not fashioned to hate but to love. Και όχι για να μας πιάσει ο εγωισμός και να φουσκώσουμε από τον εγωισμό, αλλά να γίνουμε ταπεινοί παιδιά στην ψυχή. Also we are not fashioned for our egotism to puff us up, but we are fashioned to be humble. Και αυτό, γι' αυτό είμαστε πλασμένοι όλοι μας. This is what we are all created for. Να μένουμε στην ψυχή μας παιδιά. This is what we are all fashioned after, to remain children in our souls. Και ο Χριστός μας το είπε στη διδασκαλία εδώ στην επιγή ζωή. Our Christ said in his teaching during his earthly life. Ότι αν δεν γίνουμε παιδιά δεν μπαίνουμε στη βασιλεία. If we do not become children in soul, we do not enter the kingdom of heaven.
Και βέβαια δεν μπορούμε να ξαναβγούμε πάλι στην κοιλιά της μητέρας μας για να ξαναγεννηθούμε. Of course, we cannot re-enter the womb of our mother and be born again. Αλλά να γίνουμε παιδιά στην ψυχή. But we can become children in our soul. Να είμαστε ταπεινοί, απλοί άνθρωποι. We must be humble and simple people. Είδατε πόσο εμείς οι μεγάλοι εύκολα κρίνουμε τους άλλους. You see how easily adults judge everybody. Και αυτό είναι μεγάλο κακό. This is a very bad thing. Και δεν είναι δύσκολο να το κόψουμε, να μην κρίνουμε κανέναν. It's not difficult to cut off this bad habit, to stop judging others. Γιατί να πει, άμα δει τον εαυτό του ο καθένας μας, θα πει ότι ποιος είμαι εγώ που θα κρίνω τον άλλο. If each person takes a good look at himself, he will say, who am I to judge others? Αφού εγώ έχω κάνει χειρότερα από αυτόν. When I myself have already done worse than they have. Αλλά πολλές φορές τα ξεχνάμε. But we forget this. Τα μοναδικά μας. We forget our own failings. Και ασχολούμαι με τον άλλον. And we occupy ourselves with the failings of others. Δηλαδή είμαστε με τον άνθρωπο που έχει ένα δικό του νεκρό στο σπίτι και αφήνει το δικό του να κλάψει νεκρό, δεν τον κλαίει το δικό του και πάει να κλάψει το αδερφό του ή τον άνθρωπο. Αυτό κάνουμε με την κατάκριση. When we judge others, we are like the person who has lost a loved one and he's got a deceased person in his house and instead of staying there to grieve over him, he goes next door to grieve over the person who has died in his neighbor's house. Να κάψουμε τον νεκρό μας. What we need to do is cry for our own dead person. Ο άλλος έχει το δικό του. The other person has something to cry for him. Και αυτό είναι εύκολο πράγμα να μην κρίνουμε όταν προσέξουμε. It's an easy thing to not judge others when we are careful. Όπως και εύκολο να κρίνουμε αν δεν προσέξουμε όπου και να είμαστε. It's easy to not judge others no matter where we are. It's just as easy to judge others. Λοιπόν, όταν βάλουμε θεμέλια αυτά τα δύο μεγάλα πράγματα, δηλαδή την αγάπη. So when we make the foundation of our struggle these two things, first of all love. Η αγάπη είναι μεγάλη, γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Love is a great thing because God is love. Όταν ο άνθρωπος φτάσει σε αυτή την πραγματική αγάπη. When a person reaches genuine authentic love. Που συγχωρεί και αυτούς που τον έβαλαν. Which means that he forgives even those who have offended, those who have offended him, those who do not love him. Ανεβαίνει πολύ ψηλά. He reaches very high spiritually. Στο θρόνο του Θεού με he reaches the throne of God. Αλλά από εκεί και την έρευνα πέσει, βέβαια. Of course, from there he's in danger of falling. Και γι' αυτό είναι η ταπείνωση που το κρατάει από αυτό το ύψος να μην πέσει. And that's why he must have humility, because that is what will hold him up at that great height he has reached and keep him from falling down again. Και στην ταπείνωση μπορούμε να φτάσουμε όταν έχουμε μικρή ιδέα για τον εαυτό μας. We can reach humility when we have a small idea of ourselves. Και όταν δεν κρίνουμε τους άλλους. And when we don't judge other people. Εύκολα φτάνουμε στην ταπείνωση. In this case we easily reach the state of humility. Και έτσι έχουμε και αυτή τη μεγάλη αρετή που είναι το θεμέλιο και μας κρατάει να μην πέσουμε από εκεί που μας ανεβάζει η αγάπη. And this is what enables us to reach the height and keeps us from falling once again from the great virtue. Και οι άλλες αρετές είναι μέσα στη φύση μας και αυτές. And the other virtues are also within our own nature. Είδατε πόση χαρά νιώθεις όταν δίνεις στον άλλον έστω και ένα ελάχιστο. You see how much joy wells up inside of you when you give something to another, even something small. Και ένα ποτήρι νερό που θα το δώσει με αγάπη και αυτό είναι κάτι σπουδαίο και το νιώθεις, νιώθεις αυτή την χαρά μέσα σου. Even a cup of water, when you give it with love, you understand it's a big thing. It fills you with joy. Και τις άλλες αρετές. And the other virtues. Και προχωράει ο άνθρωπος. Να φτάσει στο ύψος. And by this method, by this system, a person reaches gradually higher and higher to the heights of the spiritual heights. Και θέλει μια προσοχή από τον αγώνα που κάνει αυτό το δρόμο που ανεβαίνει ψηλά στον ουρανό. A person has to be careful along this road which leads high up into heaven.
διότι ο πονηρός, ο διάβολος, μπορεί να του βάλει ένα εμπόδιο στο δρόμο και να πέσει. Because the devil, the evil one, is likely to, will try to put an obstacle in your way to make you fall down. Και το μεγαλύτερο εμπόδιο που να βάλει ο διάβολος είναι να σε κάνει να πιστεύεις ότι εσύ είσαι καλύτερος από τους άλλους ανθρώπους. And the greatest obstacle which the devil can place in your way is to get you to believe that you're better than other people. Και αν το πιστεύεις αυτό, if you believe that, αλίμονος. Watch out. Γιατί you're in trouble. Θα πέσεις κάτω, θα σε δείξει. Θα σε δείξει. Και μου προσέχεις πολύ γι' αυτό και αν ακόμα κάνεις το καλό και ζεις κατά Χριστό. So be careful, because even if you're doing the right thing, you're living according to Christ, να μην νομίζεις ότι κάνεις κάτι μεγάλο, κάτι σπουδαίο. Don't believe that you're doing something important. Αλλά απλώς ξεπληρώνεις ένα χρέος. Αυτό δηλαδή. Simply consider that you are fulfilling a debt. Ότι που θέλει ο Θεός. Κάνεις το θέλημα του Θεού. You're doing what God wishes. Και αυτό είναι χρέος μας όλοι πρέπει. And this is an obligation that we all have. Να μην νομίζουμε λοιπόν ότι κάνουμε κάτι το μεγάλο. So we must never think that we're doing something important. Και αν ακόμα χορτάσουμε χιλιάδες ανθρώπων που πεινάνε. Even if we feed thousands of hungry people. Γιατί αυτό είναι το χρέος μας. Because this is our obligation. Έτσι λοιπόν όταν το αγωνιζόμαστε σωστά. So when we struggle correctly. Και προσέχουμε να μην πιστέψουμε ότι κάτι κάναμε σπουδαίο και φτάσαμε ψηλά. And we're careful that we don't start believing that we've done something very great and important, which has raised us to a high. Και πιστέψουμε και εμείς ότι είμαστε όπως οι άλλοι άνθρωποι. When we believe that we're just like everybody else. Αλλά μπορεί να πέσουμε και εμείς στην αμαρτία. Just like anybody else, if we believe that just like anybody else, we can fall into sin. Αλλά ελπίζουμε ότι ο Θεός δεν θα μας αφήσει και πεσμένος θα μας. But we hope in God all the time that He will not abandon us, and even if we fall, He will help us stand up. Και έτσι this is what protects λοιπόν, us. Προχωρούμε σε αυτό το and by this system we progress along the spiritual path. Και ειδικά προσέχουμε αυτό να μας ρίξει ο And so, above all, we're careful that we don't allow an opening for the evil one to throw us down. Και πιστέψουμε ότι είμαστε κάτι. By believing that we're something. Λέει τα λέντα για δεκά και πέρα για το μεγάλο μας σπίτι, νομίζω το Μέγα Αντώνιο. There's a story in the ascetic writings about, I think it's about the great ascetic Anthony. Και του παρουσιάστηκε ο διάβολος στο τέλος της ζωής του και του λέει με νίκησες, του λέει, με τη ζωή σου που έζησες, με την άσκηση που έκανες, με τα θαύματα αυτά, με νίκησες. The devil appeared to Saint Anthony at the end of his life and he said, you have conquered me with the way that you lived, the way you conducted your life, with your Christian life, you conquered me. Και του λέει, όχι ακόμα, του λέει, περίμενε. And Saint Anthony says, not yet, wait. Και όσο προχωρούσε, δηλαδή, κάνει δυνάμεις στον ενδιαφέρει πάλι. Και άφηνε αυτή τη ζωή. And as St. Anthony's strength ebbed away and he was leaving this life, ο διάβολος του λέει, όχι τώρα, του λέει, τώρα πάει τέλειωσες, του λέει, τι, με ίδια. Όχι τώρα. The devil said, okay, now you can say it. You conquered me. St. Anthony says, no. Περίμενε, όχι ακόμα. Not yet, wait. Και όταν έρθει ο τέλος και είδε ότι ήταν η τελευταία του αναπνοή, τότε είπε ναι, τώρα συνήθισε. And when St. Anthony finally arrived at his very last breath, then he said, yes, I conquered you. Λοιπόν, για την τελευταία ακόμα στιγμή, προσπαθεί ο πονηρός να ρίξει τον τέλος. Because even at the very last moment, the evil one tries to throw us down. Αυτά τα λίγα λίγα να πω εγώ. So those are the few things that I had to say. If anybody would like to ask anything, with pleasure. I have some questions. There's a Christian from our parish who wasn't able to come. She's living far away from church, and she emailed me some questions, so that's why I'm going to read them from here. We have Christian people living in Mahdia, from Christian.
Έχει στείλει κάτι ερωτήσεις στον πατέρα Οκτάβιο, να ρωτήσει. This time I'm going to try to translate. There are some very good advices you give already, some very good advices, but you know, if you put them in a sentence, good steps to follow that we can have a certain salvation. So that will be a question. Έχετε μας έχετε δώσει πολλές σπουδαίες συμβουλές, αλλά μπορείτε να μας δώσετε σε μία-δύο προτάσεις ένας το τι πρέπει να κάνουμε συλλητικά. Για τη σωτηρία μας. Θα μου πεις δύο σύντομες συμβουλές. Συγχώρα και προχώρα. Forgive and progress. Και μη γκρίνεις για να μην κρυθείς. And don't judge in order to not be judged. Πάω να κρατήσεις αυτά τα δύο κατηρίες και τα εφαρμόσεις. If you keep these two things and apply them, you'll get this. With just a few words, that's how I would say it. Thank you. Okay. Next question. Sometimes we focus on doing God's will, and we lose the focus. You know, sometimes we focus on God's will, but after a while we end up thinking that we're doing His will, and we end up doing our own will again. So how we can stay focused on His will and never to focus on our will? Κάμια φορά προσπαθούμε να πούμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Αλλά σιγά σιγά ξεφεύγουμε χωρίς να το καταλαβαίνουμε και αρχίσουμε και κάνουμε το δικό μας θέλημα. Πώς μπορούμε να προφυλακτούμε από αυτό το λάθος? Αυτό το καταλαβαίνουμε. Είναι θέμα να το καταλάβουμε. We do understand when we have left the will of God. It's not that we don't understand it. It's not that we're not aware of it. We do understand what's going on. Δεν είμαστε προετοιμασμένοι, διότι όταν δεν είμαστε προετοιμασμένοι ψυχικά μέσα μας, ότι σε ορισμένες περιπτώσεις. We must be spiritually ready within ourselves that under certain circumstances. Θα πονέσουμε. We will hurt. We will have pain. Προσπαθώντας να κάνουμε το θέλημα του Θεού. When we try to do the will of God. Και όχι το θέλημα του Θεού. When we try to do the will of God instead of our own, we have to realize ahead of time that sometimes it's going to hurt us. Αλλά μην διγάσουμε. But we should not hesitate at that point. Διότι το να κάνουμε το θέλημα του Θεού είναι το θέλει ο Θεός και κάτι καλό θα μας φέρει αυτό. Because in order for God to want us to do something, that means that it will be good for us, that it's good and it will bring good to us. Μπορεί προ τη στιγμή να πονέσουμε, να δυσκολευτούμε, να κουραστούμε. For a moment, momentarily we may find difficulty and struggle. Αλλά μετά όμως θα έρθει η χάρη στον Θεό και θα νιώσουμε αυτή τη χαρά του Θεού μέσα μας και την ειρήνη στην. But afterwards the grace of God will come and we will feel joy within ourselves and peace trying to do the will of God. Thank you. How we can forgive somebody who's keep persecuting us? Πώς μπορούμε να συγχωρέσουμε αυτόν που συνεχίζει να μας βασανίζει? Να γνωρίσουμε και να σώσουμε τα χέρια στο Θεό, να πούμε να προσευχηθούμε για αυτόν, είναι ο καλύτερος τρόπος. The best way is to kneel down, to raise our hands up to heaven, and to pray for that person. How can we live with a husband who is unorthodox and he has a different view about life? The most important thing that we can tell him is να γίνει Ορθόδοξος. To become Orthodox. Αφού δέχεται να συζήσει με έναν άνθρωπο που είναι Ορθόδοξος. It says that since this husband or wife has accepted to live with a mate, a spouse who is Orthodox, μέσα του άνθρωπος έχει κάτι καλό μέσα. That person has something good within him. Και γίνονται το σπρώξουμε εμείς. He requires that we push him a little bit. So what advice, there's a question here, how we can push him? Just to be not too much, not less. Το καλύτερο είναι
Προτού γίνει ο γάμος, να πούμε ότι άμα δεν γίνει ο θόρυψος, δεν γίνει το γάμος. The best thing is, before the wedding, tell the other person, if you don't become Orthodox, I'm not going to marry you. Okay, so but is it you see how you know Ramos? Και δεν έγινε αυτό. Δεν χάθηκε η ελπίδα. Υπάρχει ελπίδα με το δικό μας παράδειγμα να του δώσουμε σαν χριστιανός ορθόδοξος να γίνει αυτό. Και με την προσευχή μας. But if this has already happened, that marriage has taken place, the best thing we can do is show, is try to lead him by our own example, with the παράδειγμα μας, and with our and with prayer. Και με την προσευχή μας. And with prayer. What is the best way to know God, to understand Him, to be able to go closer to Him, to be closer? Requires to become simple, humble children and soul. Γερμανός πρέπει να μας εξηγήσει τα λατινικά πώς να κάνουμε αυτό το πράγμα. Το έχουμε ακούσει, αλλά δεν είναι εύκολο για μας να βρούμε στο νόημα. Και το έχουμε πει τόσες φορές. Και εσύ επίσης εμπιστεύεις εσείς οι πολλές φορές. Το έχουμε πει πολλές φορές. Άμα δεν κρίνεις τον άλλο, γίνεσαι παιδί στην ψυχή. Please explain to us in more detail how to become a child in soul, how to become simple and humble a child in soul, as I've said it so many times. If you don't judge, you will be simple. Μεγάλη υπόθεση. It's a very deep, great matter. If you simply don't judge, you will acquire the simplicity that Christ says when He says, "Become a child of the soul." Και είναι και εύκολο αυτό. Είναι δύσκολο να μην κρίνεις τον άλλον. And it's easy. It's not difficult to refrain from judging other people. Μόνο θέλει προσοχή μεγάλη. But it requires carefulness. Κάποιος μου είπε ότι θα μου κάνει κάτι που το έχω πολύ ανάγκη. Πώς? Κάποιος μου είπε ότι θα μου κάνει μια χάρη που το έχω πολύ ανάγκη. Πολύ ευχαριστώ. Νιώθω πολύ απόλαυση. Και ο ανακούφιση που είπε να με βοηθήσει, είπε να το κάνει. Και πικραίνομαι. Okay, I'll give you an example. I said, somebody promised to do a favor for me that I really needed and I was so relieved to find out I was going to have this help, and the person didn't do it. And I it's hard for me to not judge. Να the person who lives correctly with our Christ. Και τίποτε να μην του προσφέρει ο άλλος. Even if the other person doesn't offer him anything. Neither does he get upset, neither does he accuse this other person who let him down. Λέει με τη σχέση ότι τόσο μπορούσε να κάνει ένα, τόσο έκανε. He says with his mind, that's how much this other person could do, that's how much he did. Αν μου είπε ότι το κάνει εδώ, να χω. Αν μου είπε ότι θα μου κάνει κάτι καλό και δεν το κάνει. If he promised to do something that I asked, that I needed, and he didn't do it, well, that's his own problem, that's his own matter. How come there are some people loving God so much, they're ready to die for Christ? How, what can we do to love Him as much as they did? For us, love for God is not expressed in words alone. Όταν σε κάθε περίπτωση κάνουμε το θέλημα και λέμε αυτό. When in every situation we do the will of God, when we say. Αν ήταν ο Χριστός στη θέση μου, θα το έκανε αυτό το πράγμα. If Christ was in my position, would He do this particular thing? Αν μας πληροφορήσει η ίδια μας ότι θα το έκανε, το κάνει. On our conscience informs us that yes, Christ would have done this action if He were in our place, then we do it. Αν έχουμε το θέλημα ότι δεν θα το κάνουμε. If our conscience says, no, Christ would not have done this, then we don't do it. This is how
This is how love for Christ is expressed, because Christ himself said, it's not a matter of calling me Lord, Lord, but the one who loves me will do my commandments. The one who loves me will keep my commandments. If you love me, you will keep my commandments. How we can give up our own will? When we do obedience to the Church of God, gradually we cut off our own will. For instance, for example, όταν πάμε και εξομολογούμαστε. When we go and confess. Και δεν περίμενε, δεν μην βιάζεσαι, μην βιάζεσαι, περίμενε. Δεν είναι καλό να μην βιάζεσαι, περίμενε. Να πάρεις τη Θεία Κοινωνία είναι μεγάλο πράγμα, το να καθαρίσεις την καρδιά σου. Γιατί δεν θα πάρεις την πέντε. Αλλά αν δεν έχεις καθαρίσει την καρδιά σου, θα κάνει κακό η παιδί. Πάτε. Λοιπόν, πες αυτό που σου είπα. When we... Αυτό είναι η παππούς, είναι η εξομολόγηση. Και δεν κοιτάνε ένα πνευματικό Άγιος, φυσικά, αλλά κάνεις παππούς ένα πνευματικό πνευματικό. Okay, so the question was, how do we do obedience to the Church? And Father Isaac gave us an example. He said, when we go to confess, what did he say? He said, this is, when we go to the Father's εξομολόγηση, αυτό δεν είναι ερώτηση, πώς κάνει αυτό. Δεν το ξέχνει. Κάνοντας, εκεί πηγαίνοντας στην εξωτερική, μπορεί να εξετάσει αν είναι άγνωστο. When we go, okay, we do obedience to the Church, when we go to confession without demanding or even examining whether the spiritual father is some kind of saint. Και όταν αυτό σου λέει και είναι σύμφωνο με το θέμα του. When he tells you something to do and it's in accordance with the will of God, of course, not when he's not telling you to go and do sin. When he tells you to do something that is in accordance with the will of God and not against it, then you will do it, even if it seems difficult. Είναι ένας και λέει η δουλειά του που κάνει, ότι λέει, πιστεύω ότι άμα δεν πει ψέματα, δεν μπορεί να ζήσει. Okay, there might be a person who has a job and he believes that if he doesn't tell lies in his job, he's going to lose his position, he's going to get fired. The spiritual father will tell him, you're not supposed to tell lies. So here's the question, what's he going to do? Αν αυτό είναι σωστό και το θέλει ο Θεός φυσικά, θα υπακούσεις και σχάσεις και τη δουλειά σου. If he chooses correctly, he is going to keep the will of God, even if he loses his job. He's not going to worry. He's not going to even worry about it. Και αυτό θέλει όμως πίστη να είσαι στο Θεό και κουράγιο, γιατί να μην σκεφτείς εμείς τι θα κάνω εγώ. But this does require both faith and courage to not go into a bunch of thoughts of like, oh, what's going to happen to me? Am I going to live? Ο Θεός δεν θα αφήσει. God will not abandon him. Και μπορεί κάποτε, όταν θα ρωτηθείς, και είναι το θέμα, δεν πρέπει να το πεις αυτό που σε ρωτάει, τότε δεν θα μιλήσεις. Αυτό δεν είναι ψέμα όμως. Αλλά όταν μιλήσεις, να πεις την αλήθεια. If you can avoid saying the lie, if you can avoid telling the lie simply by not speaking, that's okay. But if you are forced to speak, you have to say the truth. Και δεν είναι δύσκολο δηλαδή να κάνεις υπακολουθία σε αυτό ακόμα που σου φαίνεται και δύσκολο, γιατί θα βοηθήσω, δεν θα αφήσω ο Θεός. Even in these situations, it's not that difficult as you think due to the will of God, because God is going to help you. God will not leave you alone. Και άλλες περιπτώσεις. And there are other situations that are similar. Sometimes we have friends who are not Orthodox, or neighbors, or in the family members, and they want to be friends with us. They want to get very close to us.
how much we can approach them and let them be close to our heart. Many times I have the gnostics, the synagogues, the fellows, the fellows who don't have orthodoxy, but they want to have strong relations with us, filias, love. Κατά πόσο μπορούμε να τους αφήσουμε να μπούμε μέσα στη καρδιά μας. Εμείς αγαπάμε όλο τον κόσμο. We love the entire world. Τους πάντας και τα πάντα να μην ζούμε. Everybody and everything. Εμείς εκεί που ζούμε στο σενά, οι φίλοι μας και εκεί τα νέα σε αυτήν την Βεδρίνη που είναι. It's where we live in Sinai, our neighbors and friends are the Bedouins who live around us. Όχι, δεν είναι καν χριστιανοί. Δεν είναι Christians. Δεν είναι Christians at all. Και ό,τι μπορεί το μοναστήριο βοηθάει. The monastery helps them however it can. Γιατί είναι πάντοχοι. Because they're very poor. Αλλά αγαπάνε το μοναστήριο πραγματικά. And they are turning up the monastery genuinely. Και τώρα αυτές την περίοδο που γίνονται τα αρχές που ακούτε εδώ πέρα, στη Λιβύη, στη Συρία, αυτή η Βεδρίνη ήρθαν από τις πρώτες μέρες στο μοναστήριο και είπα ότι το μοναστήρι η αρχηγή τους, οι Σαχάδες, και είπαν ότι το μοναστήρι είναι το σπίτι μας. Θα το υπερασπιστούμε, μην έρθουν από μακριά άλλοι, να κάνουν κακό που δεν ξέρουν. During the recent political troubles in the Middle East, with the, when the political troubles started, the Bedouins chieftains came to the monastery and they said, we are going to defend the monastery, and they did this without even being asked. Και χωρίς να το ζητήσει το μοναστήρι. Without the monastery asking for their help. Δηλαδή το είδανε μόνοι τους ότι υπήρχε σαν την άδεια. Και ο φίλος φαίνεται σε αυτές τις στιγμές. Στις εύκολες στιγμές όλοι είναι φίλοι, αλλά στις δύσκολες στιγμές. Και εγώ εκεί έχω τους έχω δυναμία και τους βοηθάω όταν μπορώ. Και τώρα πολλές φορές με έδινε μοναχή, λοιπόν, τις κοροϊδεύω. Έρχονται με τα μάξια και ζητούν ελεημοσύνη, πάρε και εσύ τους δίνει. Και the most common way to do the charity is to take advantage of me. Και λέω και εγώ όταν τώρα που άκουσα αυτά που είδα με μια χειλή της, δεν θα τους δίνω όσο όταν έχω, όσο μπορώ και ας με κοροϊδεύω. And I said to the, after they, when they sprang to our defense, I said whenever I have the ability, I'm going to help them and not to take advantage of me. Spend a lot of time with somebody who's not Orthodox, I easily find myself sort of getting drawn to their style of life, away from what I know is right. Valuable, highest possession in the world in our Orthodoxy. Το ότι εγώ τραβιέμαι προς το μέρος αυτό πρέπει δεν είμαι πιστός πραγματικά. So if I get dragged towards the other person, it shows that I'm not truly faithful. Σε αυτές τις περιπτώσεις, καλύτερα να μην κάνω παρέα, να δεν έχουμε πίστη. So if we don't have a strong enough faith to avoid it happening, it's better not to spend time with the non-Orthodox person. If we find out it turns out to our detriment, then we keep some distance. Αλλά όταν έχουμε κάτι το πολύτιμο μας, δεν συγκρίνεται, η Ορθοδοξία είναι μια αλήθεια. Especially when you think that what we have is the most valuable thing there is, it's not comparable to anything else in its value. Μια αξία πνευματική που είναι ανώτερη ό,τι υπάρχει στον κόσμο. It's a spiritual value which is above everything else that exists in the world. Λοιπόν, αν αυτό το πιστεύουμε εμείς, if I believe this, if we believe this and live it, τι να δούμε στους άλλους, γιατί να μας τραβήξουν οι άλλοι. Why should other people influence us? Υπάρχει και η άλλη άποψη, ότι αντί να συναστρέφουμε εγώ τον μη ορθόδοξο,
ή εκείνον ο οποίος δεν βρίσκεται σε επίπεδο που είμαι εγώ, εγώ περιμένω να συναντηθώ ανθρώπους από τους οποίους θα πάρω, θα κερδίσω κάτι. Επειδή είμαι Ορθόδοξος Χριστιανός, να συναντηθούμε Ορθόδοξους για να κερδίσω κάτι. Όχι να συναντηθούμε άλλο εθνείς από τους οποίους δεν έχουν πάρει κάτι. We can look at it from the other side of the coin too, which is if I'm an Orthodox Christian, when I spend my time with other Orthodox Christians, I put myself in a situation where I stand to benefit from them, to gain in virtue by their example. So why should I spend my time with people who really have nothing to offer me spiritually in the way of their example because they're not Orthodox? Να δώσω το ένα μη περιμένεις, να δώσω κάτω, δεν είναι κακό. That's not bad. That's not a bad idea. If you don't, if you think that you don't have the strength of faith that will influence a non-Orthodox for the better. Και εγώ είπα στην πράξη που ζουν τους Βερδίνους, είναι καλή άνθρωποι. Και αγαπώ το μοναστή, αλλά τους πόσο πίσω είναι σώρα και στα υλικά και στα πνευματικά. I have a strong feeling for the Beddoes, even though obviously I'm not going to get anything spiritual from them. Can I have another question? May I have another question? Anybody else like to put questions? Only me? About the grace of God. During the Divine Liturgy, the priest is blessing, may the grace of God, the love of God the Father, and the communion of the Holy Spirit be with all of you. How we can understand this expression better, and how we can keep the grace of God and the communion of the Holy Spirit, not to lose it. Because our Holy Fathers of the Church, they express about this communion with the Holy Spirit like a very sweet, sweet moment, the best feeling ever. So how we can understand this, and how we can keep it. Στην θεία η αγάπη του Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, πώς είναι και η αγία. Ή μεταπάνημα. Ή μεταπάνημα. Πώς μπορούμε να καταλάβουμε αυτό το ρητό καλύτερα και πώς μπορούμε να το ζούμε αυτό το λόγιο, να μπούμε στην έννοια τους. Η χάρη του Κυρίου μου είναι σου και η αγάπη του Κυρίου Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή μεταπάνημα. Yes, after the creed. Yeah. Okay. So. And so the priest says this prayer before the holy table of sacrifice and turns to the people and wishes to support them. Είπαμε ότι για να νιώσεις τη χάρη του Αγίου Πνεύματος μέσα σου. We said before that in order to feel the grace of the Holy Spirit within yourself και την αγάπη του and the love of God the Father πρέπει να δώσεις εσύ αγάπη στον άλλον. You yourself must give love to others. And δεν είμαι να σου δώσω να θα δώσει αγάπη και δίνοντας παίρνεις. And not wait for them to show love to you. Because the person who gives love gets it right back. Και τη χάρη του Νόσης του Αγίου Πνεύματος μέσα σου και κοντά σου όταν γίνεσαι στην συγκεκή ταπεινός παιδί. You understand, you feel the grace of the Holy Spirit when you become a child in the soul. The life, it's called a spiritual war. We are, Jesus Christ told to his disciples, at a certain time, who doesn't have a sword, go and buy one. This is a meaning when I understand a spiritual warfare. So how can we understand, how we can keep ourselves focused in the spiritual warfare, and how we can understand better the spiritual warfare? Να μείνουμε προσιλωμένοι στην
vedem pe poporul nou. De nu să lasă niște? How we can understand better. So the catalogue post na minimum Christ himself gave the explanation. When you said whoever doesn't have a sword doesn't go buy one. And the apostle said, we've got you right here. Peter said, we got one right here. And Christ said, that's okay, that's fine. Δεν μιλούσε για τέτοιο πόλεμο, να δέσει το μαχαίρι να χτυπήσει έναν. But he wasn't talking about that kind of a war where you're going to go hit somebody with a sword. Εννοούσε το πραγματικό πόλεμο. He meant the spiritual warfare. Αυτό είπε ο Πατήρ. Εννοούσε το πραγματικό πόλεμο. Ρώτησε πώς μπορούμε να κρατήσουμε την προσοχή μας εκεί. Όταν προσέχουμε και αυτό το μήκο, να κάνουμε το θέλημα του Θεού. We can stay focused on this when we are always careful to do the will of God. And when the temptation comes and says, do that properly, you say no. You struggle, you say, no, I'm not going to do it. And then you can take the epithymia, When your desire, your own desire is pushing you towards that, when you're leaning towards that with your own desire, you stand up against it, you say no. Λες τα ιερατικά εκεί πέρα, ο ασκητής του πήγε η μία του να βγει, να πει στην άσκηση στην έρημο και να πάει στον κόσμο. There's a story in the sayings of the Desert Father about an ascetic who the desire entered into him to get up and go back to the world. Και λέει στον εαυτό του στον λογισμό, λέει, όχι, δεν θα πω, εδώ πέρα θα μείνω. And he said, he answered the thought, he said, no, I'm not going to go, I'm going to stay right here. Όχι, του λέει, πήγαινε, σήκω από εδώ πέρα, φύγει, θα κάνεις εδώ πέρα. And the thought said, no, come on, get up, go back to the world, what are you doing here anyway, what are you going to do here? Και εκεί, ισχυρογνωριζόταν, δεν μπορούσε. He was struggling, he was fighting. Και στο τέλος, λέει, έπεσε στην πόρτα, όπως ήταν μισός έξω από την πόρτα και μισός μέσα στο δωμάτιο. And he got to the point where he was half out the doorway, half out and half in the doorway. Και λέγει, εγώ με τη θέλησή μου δεν φεύγω από εδώ. And he said, with my own will, I'm not leaving here. Αν ο χρειασμός θέλει να φύγω, ας με τραβήξει. If the temptation of the evil one wants me to leave, let him drag me out. Εγώ με τη θέλησή μου δεν φεύγω. With my own will, I'm not going out. Αυτός δεν είναι αγώνας που κάνει. Isn't he doing a real struggle? Όταν μας του λέει, κάνε αυτή την πράξη και θα έχεις τόσα λεφτά. When the temptation says, do this particular thing and look how much money you'll gain by doing it. Λοιπόν, και όταν ο άλλος είναι εκεί το μάτι του στα χρήματα, φυσικά το κάνει, όταν ο άλλος... When a person has his eye on money, he'll do it. Όταν ο άλλος είναι τίμιος... But when he's honest, καλύτερα να πεινάσω παρά να αποχωρήσω τα πολλά χρήματα με αμαρτία. He says, it was better to go hungry than to acquire a lot of money and material goods by sin. Μα του λέει άλλος, ξέρεις, αυτό είναι εύκολο πράγμα. Με μια υπογραφή θα έχεις τόσο. But somebody else will tell him, oh, this is nothing to it, just put a signature there, it's not a big deal. Εκεί είναι αγώνας αυτός πόλεμος. Isn't this person conducting a spiritual war? Και να πεις όχι. Καλύτερα να μείνω φτωχός και με τον Θεό παρά να είμαι πίσω. He says, better to stay poor and with God rather than rich and with the devil. Last question. Τελευταία. Anybody else? Okay. Εγώ να πω κάτι που είπε ο... As a confessor, I saw... Αναστάσιος. Because this requires a little bit of careful. One has to be careful here.
στο θέμα της Θείας Κοινωνίας χρειάζεται και προσοχή. The matter of Holy Communion, requires that one be careful. Γιατί τα μυστήρια στην Εκκλησία την Ορθόδοξη δεν δουλούν κατά τρόπο μαγικό. Because the mysteries of the Orthodox Church do not act in a magical manner. Γιατί έτσι αν τα χρησιμοποιούσαν οι άνθρωποι που θέλουν να κάνουν παππούλια θα κατέστρεφαν τον κόσμο. If they did, people who wanted to use them for evil would have been able to destroy the whole world by now. Γιατί ο σκοπός λοιπόν του χριστιανού προσφέρει είναι κάθε πότε θα γίνει την εκκλησία. The thing that takes the attention that a person the thing that an Orthodox Christian concentrates on is not how often he will receive Holy Communion, but how he will receive Holy Communion. Και θέλει μια προετοιμασία. It requires a certain preparation. Διότι αν προετοιμάσεις έτσι και κοινωνείς, δεν θα αναφερθεί η Θεία Κοινωνία. Η Ορθόδοξος, αν. Όχι, δεν είναι προετοιμασία. Η Ορθόδοξος. Και χωρίς να είναι προετοιμασμένος. If a person receives Holy Communion without the necessary preparation, the Holy Communion will not even benefit it. Δεν συμβαίνει και στην εξομολογία. Θα συμβαίνει να πας εκεί και ας είσαι όπως και ένας. Και μόνο να πεις όσο το Θεός είπε. This is not true of confession, of just showing up in confession, as the prodigal son did. Who said in the parable of the prodigal son, το ασώτη, αφού έφυγε μακριά από τον πατέρα που είναι ο Θεός, having left far away from his father who is God, και εκεί έφαγε όλη την περιουσία του πατέρα, and he ran through the whole his father's entire property that he'd given him. Ήρθε στον εαυτό του στα καλά του και λέει τι κάνω εδώ πέρα. Πολλοί από τους υπερέφτες στον πατέρα μου έχουν να φάνε ψωμί. Εγώ δεν έχω να φάω κέρατο ή τα ξυλοκέρατα αυτό μόνο του. The father came to himself and he said, look here, the servants of my father are eating better than I am. Look at the condition I'm living in here. Και είπε, αφού είδε στον εαυτό του στα καλά του, λέει θα πάω στον πατέρα μου και θα του πω, αμάρτησα στον ουρανό και ενώ ποιος δέξε με σαν έναν αυτόν τον εμπειρικό. Having come to his senses, he said, I'm going to go back to my father and say, Father, I sit before heaven and yourself. Και ξεκίνησε. And he set out. Και ο πατέρας, που είναι ο Θεός, τον περίμενε, τον είδε από μακριά. And his father, who is God, waited for him from afar. Και δεν περίμενε να πάει κοντά για να πει συγχώρεσέ με αυτό. Αλλά έτρεξε αλλιώς και τον αγκάλισε. And his father didn't wait for his son to get there and say, Father, I've sinned before heaven and earth, please forgive me. His father didn't wait, but he ran out to meet him before he even had a chance to say that. Και διέταξε να γίνει το πανηγύρι αυτό. And the father ordered that the celebration begin. Γιατί ήταν χαμένος ο γιος και τώρα βρέθηκε. Because his son was lost and now was found. Και ο δεύτερος γιος ήταν ο φρόνιμος, το καλό παιδί, και γύρισε από την Αγκύρη. Και ρώτησε σαν γιατί ο πατέρας είχε τέτοιο βλέπει και του λένε γύρισε αυτός ο προπονέμενος ο αδερφός. And the first son who had always been conscientious and done the will of his father was perplexed by this and he said, why did you do this? You never gave me a celebration. And the father said, because your brother was lost and now is found. Δεν περίμενε λοιπόν ο πατέρας να πάει να πει στα παιδιά από μακριά τον. Είδε και έπρεπε και τον αγκρέσει τον δε. The father didn't wait for the prodigal son even to get back. He didn't even give him time to ask for forgiveness, but he ran and embraced him. Accepted him. This is what repentance is, which takes place in the mystery of confession. The most important thing to do is to imitate the prodigal son. And Holy Communion comes after this. Και έτσι μπορεί να μας ωφελήσει. And in this way it will benefit us. Γιατί αν πάμε προετοίμαστε και χωρίς μετάνοια δεν μας ωφελήσει. Because if we go without preparation and without repentance, it will not benefit us. Γι' αυτό είπαμε ότι θα περιμένουμε πρώτα και μετά. Περιμένουμε και μετά. Ναι, γι' αυτό. Μετά και μετά. Περιμένουμε και μετά ακολουθεί η Θεία Κοινωνία. Περιμένουμε. After. Περιμένουμε τι.
Μετά την εξομολόγηση. Να βρεις την ακρίβεια, προκύβεις, να βρεις την ακρίβεια. So we wait first as confession and then as Holy Communion. Thank you. Λοιπόν, εμείς με σωτά. Yes. One more question, please. Okay. Yeah, one more question. Many people in these days suffer for different kind of passion. And when we suffer from passions, we are dragged by the passion in the direction where we don't want to go. Fornication, we go to love alcohol or drugs or self-love in a different kind of very bad ways, and you know, addict to gambling. We all know our weaknesses, how we can step out of them and get rid of them, to be free of them. Yeah. What advice we will give us? Ξέρει ο καθένας μας τα πάθη μας, είτε αφιλαυτία, είτε το φωτό, είτε ξέρω εγώ, πώς ξέρουμε ότι μας καταστρέφουν αυτά τα πάθη, πώς μπορούμε να απαλλαχθούμε, να τα αφήσουμε. Είναι το καλύτερο να μην μπλέξουμε με αυτά. Very best method, of course, is not to get enslaved to these passions in the first place. Γιατί μετά ο άνθρωπος εχμαλωτίζεται, δηλαδή. Because afterwards a person is captive to them. Το βλέπει ότι είναι κακό. Παράδειγμα, τα κογκρεμένα, τα που φέρνουν φωτιά, τα ναρκωτικά. Ο άλλος τα παίρνει από περιέργεια πρώτα, δηλαδή, και μετά ο οργανισμός τους συνηθίζει και το βλέπει, ότι τον οδηγούν στο θάνατο. Κι όμως δεν βρίσκει κανένα να τα κόψει. The person starts first with narcotics. A person may start out from simple curiosity. But slowly, slowly, he gets more and more dependent to the point where even though he sees he's being destroyed by them, he can't cut them off. Πάει σε κοινότητα, πάνω από κοινότητα, πέρα από να τους μάθουν να αναξιοποιηθούν από αυτά, να μην έχουν εξάρτηση, πάει και λίγο φεύγει και ξαναπάει και ξαναφεύγει. Είναι ένα... He goes into rehab centers, he stays for a while, he tries to get better, but he slips back, he leaves and slips back to the dependency. Αλλά και εκεί πάλι να μην επιπιστούμε με την προσευχή και με την επιμονή, ο Θεός θα μας δώσει τη δύναμη στο τέλος, με την προσευχή και με την επιμονή. But with his prayer and with insistence sticking to it, God will help him succeed. Thank you. Thank you all.